βλέπετε τη Φινλανδία, στις οποίες τα αεροδρόμια προσγειώνονται, απογειώνονται αεροπλάνα ΝΑΤΟ, τα χάσκηση και ό,τι άλλο. Τι είναι, συμπλοκή Ρωσίας-Ουκρανία, παναγκάστηκε ο Ζελένσκι, να τροποποιήσει του αυτοκινητοδρόμου και το εξηγούσα και το έδειχνα του το τρόπο ώστε να απογειώνονται από εκεί τα F-16 για να τα κρύψει από τους Ρώσους. Και ό,τι και να μας λένε προσφάτως για νησάκι που θα υπάρξει διένεξης, αντιμαχία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας δεν το πιστεύουμε. Οι υπογραφές που έχουν πέσει και ο αρκτικός yeah. ο κύκλος που συντομεύει κατά οκτώ μήνες παρέμενε κλειστός τρέμε δύση. Ο παγκόσμιος νότος, η Ρωσία και η Κίνα είναι αδιάρρηκτα ενωμένοι. Ένα θερμότατο επεισόδιο στην Αρκτική ανέκαθεν το περιμένα και το έχω αναφέρει πολλές φορές. Εδώ βλέπουμε στρατόπεδα, μην ξεχνάμε και τα ταθεροκισμένα τρένα της ε, Ρωσίας και άλλα τεινά που άλλοι δεν διαθέτουν. Ξανατονίζω πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, το έχουν παραδεχτεί και του Πενταγόνου και Τέος και Νιν. Η Ρωσία προημερών απεκάλυψε ότι είναι απολύτω έτοιμη να πυροδοτήσει πυρηνική βόμβα στην Αρκτική. Ανά πάσα στιγμή. Εποχή τώρα που διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις τέτοια έκταση βέβαια που είχαν να λάβουν από το τέλος πρώτου ψυχρού πολέμου. Στην Daily Mail άλλωστε το είχαμε δει ο διευθυντής τέος σοβιετικού χώρου δοκιμών που βρισκόταν στο αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζέμλια, η καινούργια γη το έχω ξαναναφέρει και πέρυσι, επέμεινε ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών είναι πανέτοιμες, δύνανται να χρησιμοποιηθούν αμέσως εάν δοθεί η εντολή. Και αυτό που βλέπετε υπάρχει σε ειδικό ρεπορτάζ περυσινό, που δεν γνώριζε η Δύση από πού της ήρθε το υποβρύχιο. Υπονάβαρχος Αντρέι Σινίτσι. Το πεδίο δοκιμών είναι έτοιμο να επαναλάβει τις δραστηριότητες δοκιμών πλήρους κλίμακας. Το εργαστήριο και εγκαταστάσεις δοκιμών είναι έτοιμες. Το προσωπικό είναι έτοιμο. Υπεστήριξε ότι. Ξένε μυστικέ υπηρεσίε παρακολουθούν την τοποθεσία. Απεφανώ σημάδια ενισχύα για τι πυρηνικέ δοκιμέ. Σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα Ρωσίσκια Γαζέτα». Είμαστε πανέτοιμοι να αποκρούσουμε κάθε είδου απειλέ συμπεριλαμβανόμένη τη δίδυση ομάδων σαμποτά και κατασκοπία στο νησί. Διευκρίνηση. Το κεντρικό πεδίο δοκιμών Ρωσική Ομοσπονδία θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή παροχή πειραμάτων με μη πυρηνικά εκρηκτικά για να επαναλάβει οποιοδήποτε πείραμα ξανατόνισε είναι πανέτοιμη για δραστηριότητες δοκιμών πλήρους κλίμακας. Ξανατονίζω από το 1990 έχουν να γίνουν εκεί πυρηνικές δοκιμές. Υπάρχει και μια έξαρση κατασκευών, το είχα αναφέρει πέρυσι, το έδειξε και το Mindlebury του RFE. Σύγκριση εικόνα 21 με 23 έδειξε μεγάλα φορτηγά γερανούς κατασκευών, έμπορα, βότια, μεταφορά, σκοδομικές προμήθειες που εισήχθησαν στην νέα γη. Στη Νοβαγιά Ζέμλια εργαστήριο θα υπάρχει με μόνιμο προσωπικό πειραματικής βάσης και τα πάντα απαραίτητα για οποιαδήποτε εισβολή. Όλα αυτά διευκρινίζονται αφού ο βουλευτής Αντρέη Κολέσνικ δήλωνε ότι πρέπει να εγκρίνει μια δοκιμή ο Βλάντιμιρ Πούτιν πυρήνικη βόμβα για προειδοποίηση προ τη Δύση. Αυτό εκπροσωπεί και το κυβερνών κόμμα Ηνωμένη Ρωσία. Οι πυρήνικε δοκιμέ απαγορεύονται με το παρόντο στη χώρα μα, τονίζει η κυβέρνηση. Η ανθρωπότητα πρέπει να δει που οδηγούν όλα αυτά. Αν άρουμε το μορατόρι η ανθρωπότητα να το σκεφτεί δύο φορέ. Βιάτσεσλα Βολοντίν, πρόεδρο Δούμα. Τον βλέπετε. Προειδοποίησε σε περίπτωση πλήγματο ρωσικών πόλεων με δυτικού πυράβλου, πιο ισχυρά όπλα είναι έτοιμα να ανταποδώσουν τα χτυπήματα. Οι πύραυλοι γεια αποτελούν το κύριο πύργιο στοιχείο ρωσική στρατηγική πυρηνική δύναμη. Οι πύραυλοι ΜΑΧ 25 έχουν βεληνικέ έω και 12.070 χιλιόμετρα, επιτρέποντα ένα χτύπημα ω και τι ΗΠΑ. Ακόμη ο Γιάρς τονίζουν θα ξεπεράσει τον Σαρμάτη Σεϊτάν δύο, το μεγαλύτερο πύραυλο πυρηνικό προστασίου Πούτιν περιγράφεται ως φασταμάτος διευπηρωτικός 208 τόνων. Το από σειλό με ταχύτητα 25.556 χιλιόμετρα ανά ώρα στο μέγεθος 14 όροφης πολυκατοικίας. Είδαμε άλλωστες στις Ακλές Αυγούστου και τα Ισκαντέρ ΕΜ να εκτελούν το τρίτο στάδιο ασκήσεων που διέταξε ο Βλάτιμιρ Πούτιν. Τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν ασκήσεις σε μη συμβατικές τοποθεσίες μετά την έρευξη του πολέμου και εφόσον είχαν εγκαταληφθεί μετά την πάυση ψυχρού πολέμου. Τώρα το ΝΑΤΟ τις αναβιώνει για να εκπαιδευτούν οι πλώτοι να είναι πανέτοιμοι σε οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική σύγκρουση. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι μια αεροπορία αν διαθέτει μαχητικά Πιλότου Ικανού να απογειώνονται από μεγάλου δημόσιου δρόμου, διαθέτει και αμφισβήτητα ένα πλεονέκτημα εμφυνδιασμού. Μην αναρωτιόμαστε και μην ψάχνουμε περαιτέρω ποιο τελικά έχει νικήσει η Ρωσία-ΝΑΤΟ ή η ΝΑΤΟ Ρωσία. Για κρυμμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.